Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε στα 20 λεπτά μετά από τις 5. Λίμπερο 107,4. Είμαστε, ναι. All About Harrison Air. Φορά ακουστικά, αλλά κανένα ζευγάρι δεν είναι συνδεδεμένο. Πάρα πολύ. Γι' αυτό και εγώ δεν άκουγα τόση ώρα. Δεν έχουμε βάλει τα ακουστικά, φίλε, μέσα στην τρυπούλα. Γι' αυτό βάλε, έλα, βάλε και αυτά. Βάλε και στο 2. Μπράβο, Νίκο. Ωραία, τώρα ακούμε. Λοιπόν, παρά θα πάμε μέχρι και τις 7 στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, στην τελευταία εκπομπή του μήνα. Γιατί από αύριο, καλός Δεκέμβρης. Για εμάς, για εσάς, για όλους, για τον Άρη. Ναι. Τι έγινε? Τα δικά μου. Ποια είναι τα δικά σου, ρε Χρήστα? Δεν έχει πάνω το όνομά σου. Άνα, μπράβο, αυτά είναι τα καλύτερα ακουστικά. Μπράβο, Νίκο. Αυτά είναι και τα καλά τα ακουστικά. Ναι. Και αυτά είναι. Αυτά είναι καλύτερα. Ωραία, λοιπόν, εντάξει, λοιπόν, σε προσέχω. Έτσι. 15. 15, ναι. 28 άλλα. 28 ακόμα. Λοιπόν, έχουμε να αναλύσουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι το οποίο έχει ομάδα την ερχόμενη Κυριακή στις 7. Να μιλήσουμε, να αναφέρουμε όλα τα τελευταία νέα, να ακούσουμε δηλώσεις Σάβα Παντελίδη, να σχολιάσουμε και με εσάς αυτό το πολύ σημαντικό μάτς με τον Παναθηναϊκό στο Κλεάνδης Βικελίδης. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526, για την ώρα μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μέσω μηνυμάτων. Γράφετε FM, αφήνετε κενό. Το μήνυμά σας, την ερώτησή σας, το σχόλιο σας, την κριτική σας και το στέλνετε στο 54526 μέχρι και τις 7 που θα είμαστε μαζί. Σε μια χειμωνιάτικη Θεσσαλονίκη, όπως εξελίσσεται. Ήλιο είχε το μεσημέρι. Έχει κρύο, Χρήστα. Έχει κρύο, έτσι όπως εξελίσσεται το τελευταίο 48ωρο. Ό,τι ήταν από φθινόπωρο να φάμε, το φάγαμε. Τώρα θα πούμε λίγο και στην καρδιά του χειμώνα, να κάψουμε λίγο πετρέλαιο. Και αυτοί που το πουλάνε δεν θα γίνουν κλέφτες. Σωστό. Αλήθεια είναι και αυτό. Λοιπόν, άλλοι να κάψουν αέριο. Είναι και αυτό μια επιλογή. Α, βάλουμε και κανένα μπουφανάκι πιο χοντρό παραπάνω και στην Κυριακή στο γήπεδο, που θα έχει λίγο κρίνει, αλήθεια. Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας αποθαρρύνει. Από το να βρεθούμε στο Κλεάνδης Βικελίδης, και νομίζω ότι δεν έχει αποθαρρύνει αρκετούς, γιατί πάνε και αρκετά καλά τα εισιτήρια για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Sold out δύσκολα να έχουμε. Αλλά νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο σε σχέση με άλλα μάτς της σεζόν. Και σε αυτό έχει βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό, νομίζω, και το διπλό του Άρη στο Ηράκλειο, και ειδικά ο τρόπος με τον οποίο ήρθε αυτό το διπλό. Γιατί δεν έδωσε αυτοπεποίθηση και όθηση μόνο στους παίχτες που προετοιμάστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας με πολύ καλή ψυχολογία. Αλλά έχει δώσει όθηση και στον κόσμο, ο οποίος μετά από τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα ζεσταίνεται ξανά και ετοιμάζεται να το δείξει με την παρουσία του την Κυριακή στο Κλεάνθης Βικελίδης. Χρήσανθε. Ναι. Καλά τα λες, συνέχισε. Δεν έχεις γυρίσει ακόμα, νομίζω. Δεν έχει παιχνίδι γι' αυτό. Δεν σε βοηθάει. Μάλιστα. Μην ξεχνάτε επίσης ότι το Σαββατοκύριακο έχει στο Παλέ και το Final Four του Μπάσιμα Μαξίδιο. Α, είναι για παίζεμα μας γι' αυτό. Είναι και αυτό σημαντικό. Εντάξει, μπορεί να μην έχουμε αγωνιστική δράση για τον μπασκετικό Άρη, αλλά υπάρχει η ομάδα Μπάσιμα Μαξίδιο που συμμετέχει στο Final Four και παίζει αύριο μάλιστα στις 5.30 ημιτελικό. Μου διαφέρει τώρα το όνομα της αντίπαλης ομάδας. Δεν πειράζει. Ο Άρης μας ενδιαφέρει. Ο Άρης μας ενδιαφέρει. Είναι και ο τελικός την Κυριακή που το τζάμπλ θα κάνει ο Νίκος Γκάλης. Θα είναι και αυτός, θα δώσει το παρόν. Και επίσης το Σαββατοκύριακο νομίζω ότι για μένα είναι το πιο σημαντικό από όλα. Την Κυριακή από τις 9 μέχρι τις 12.30 γίνεται η τέταρτη αιμοδοσία της ΚΑΕ στο Παλέ. Σημαντικό και αυτό. Είναι πιο σημαντικό, νομίζω, και από το μάτς του ποδοσφαίρου και από τον Μπάσιμα Μαξίδιο και από όλα. Να πάτε να δώσετε 10 λεπτά το χρόνο. Το μάτς του ποδοσφαίρου δεν είναι. Είναι. Φίλε, να δώσουμε 10 λεπτά το χρόνο μας για να δώσουμε λίγο αίμα που κάποιοι συνάδελφοι μας το έχουν ανάγκη. Αγωνιστικά εννοώ. Άξι, εγώ γενικά το λέω, γιατί η υγεία είναι πάνω απ' όλα, φίλε. Και από τις νίκες και από, τις ήττες. Και από τα ντέρμπι, πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Φιλάνε, έχουμε την υγεία μας, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Αν δεν έχουμε την υγεία μας, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Βασίλης Καράς, Ιερόδος. Θα πάμε. Πολύ μακριά. Θα πας. Μενιδιάτης. Θα πας. Ο Μενιδιάτης είναι χορηγός το πρωί στην Τρόικα. Έλεγα θα σβήσω το όνομά σου. Αυτό, μπράβο. Μην τραγουδάς. Είναι για να πάμε σε αυτό. Πότε είναι αυτό? Πότε αρχίζει? Από 23 Νοεμβρίου ξεκινάει. Ωραία. Θα πάω. 9 Δεκεμβρίου μετά το διπλό στον Ατρόμητο. Να πανηγυρίσεις λίγο, ναι. Να πας κάνα ταξίδι, ρε Χρήστα, γιατί καιρό έχεις να πας. Ναι, αλήθεια λες. Φίλε, τα παίρνω αναδρομικά. 4 χρόνια πήγαινες μόνο εσύ. Σε εξαιρετικές. Θέλαμε να πάμε εμείς και δεν μας άφηνε. Και δεν σας άφηνε, έχει φύγει. Κάτι κοντοσούβλια. Οι καλύτερες. Παπαδόπουλε, εγώ κοροϊδεύεις. Μπορεί από την άποψη του ματς να ήταν τραγικά τα παιχνίδια που πήγαινες. Άσε που κέρδιζες τα περισσότερα. Το δεύτερο χρόνο, τον πρώτο. Άστα να πάνε.
πήγαινε και σε πάρα πολύ ωραία τέτοια ρεφή. Έχει βάλει φωτογραφία που κοιτάω το ταβάνι. Ναι. Εκπληκτική φωτογραφία είναι αυτή. Το ταβάνι άλλοι το κοιτάνε. Η φωτογραφία αυτή είναι πάρα πολύ ωραία ρεφή. Ναι. Είσαι χαμογελαστό. Ναι. Ανέμελο. Ναι. Χαλαρό. Το δεξί μου χέρι δεν φαίνεται τι κάνει. Ναι. Και γελά. Είναι ωραία φωτογραφία. Είναι εκπομπή του στυλ. Φίλες και φίλοι, γιατί η συγκεκριμένη εκπομπή είναι το alter ego, ξεκάθαρα. Έτσι, alter ego fashion. Έτσι λοιπόν. Α, για να, δεν το βάλω αυτό. Για να αποκτήσεις το στυλ που υπάρχει εργασία. Από τους παραγωγούς της εκπομπής. Έτσι, ναι. Υπάρχει και σχετικό ντοκουμέντο φωτογραφικό. Α, και στο Facebook το λαμπαουτάρι θα μπει. Μάλιστα. Α, παντού το έχω βάλει. Παντού, σε όλα. Λοιπόν, θα πάτε στα alter ego για να ντυθείτε, να γίνετε γαμπροί, όπως ήταν ο Χρύσανθος στις Βρυξέλλες τις προηγούμενες ημέρες και όλοι τον περνούσαν για ντόπιο. Είναι μια αλήθεια αυτή. Λοιπόν... Ορίστε, ο Δημήτρης από κάτω λέει ντουετάρα λέμε. Ντουετάρα λέμε, αλήθεια είναι. Αυτό το ντύσιμο πιο πολύ. Θα τραγουδήσουμε κιόλας. Έτοιμοι για μπουζούκια είμαστε περισσότερο με αυτό το ντύσιμο. Όχι, το πουκάμισο δεν είναι για μπουζούκι, θα βάλω άλλο πουκάμισο για στο μπουζούκι. Α, έχεις πιο λαμπερό. Αυτό είναι πιο καθημερινό. Πιο καθημερινό, μάλιστα. Ναι. Κοντομάνικο. Όχι, το έχεις τυλίξει. Το έχω τυλίξει. Α, καλά, σε έχω να γυρνάς με κάτι κοντομάνικα χειμώνα με τώρα, δεν θα μου προκαλούσε εντύπωση. Όχι. Έχω βγάλει και τη ζακέτα, όπως βλέπεις. Είμαι κύριος. Ζακετάρα. Επαγγελματίας. Ζακετάρα. Λοιπόν, βεβαίως. Για Άρη θα πούμε τίποτα, μόνο για το alter ego θα λέμε. Πούμε και για Άρη, τι θες να πούμε. Πες μας λίγο. Ρώτα με να σου απαντάω. Τι γίνεται με τα θέματά μας. Πάρε μου συνέντευξη. Ωραία. Καλησπέρα, Νίκο. Γεια σου, Χρήστα. Τι κάνεις. Χαιρόμαστε πολύ που είσαι στην εκπομπή μας. Να είστε καλά. Και φιλοξενούμε έναν άνθρωπο, να κάνω τον πρόλογο. Έναν άνθρωπο ο οποίος καθημερινά βιώνει την προπόνηση του Άρη από πάρα πολύ κοντά. Ένας άνθρωπος ο οποίος τη χάνει του σεβασμού όσον αφορά το ρεπορτάζ. Πίσω τις φράχτες του Ρησίου. Ένας άνθρωπος που έχει πηδήξει πάνω από τις φράχτες του Ρησίου σε ένα πεσεμουά που έγινε στους παίκτες του Άρη πριν από κάποια χρόνια. Μια ωραία ιστορία να την αφηγηθούμε αυτή. Θα την πούμε τώρα. Πλέον. Ρετρό ιστορία. Θα εντάξουμε ένα ρετρό. Ένα ρετρό. Ήταν νομίζω μετά το μαζί με τη Σπάρτη. Ναι. Ναι, τότε ήταν. Ήταν μετά το μαζί με τη Σπάρτη. Ωραία. Που είχε βγάλει η ομάδα την ισοπαλία το 0-0. Και με έχει πάρει ο Χρήστος και με έχει στείλει ειδική αποστολή. Έχει πάει να δει αν είναι σπασμένα τα αυτοκίνητα των παικτών. Βράδυ τώρα για να καταλάβετε δηλαδή τι γίνεται. Βράδυ στο Ρήσιο, εγώ έτσι έως μένω κοντά. Και μιλάμε και μου λέει, δεν πας καμιά βόλτα. Ναι. Και πάω. Να δούμε αν όντως είχαν τα, τα αυτοκίνητα. Και πάω, μια... και πάω εγώ, η πύλη εδώ μεταξύ του Ρησίου είναι κλειστή. Εντάξει, γιατί το Ρησίο γύρω-γύρω είναι και λίγο έτσι δύσκολο να το προσεγγίσεις. Ναι. Όσοι το ξέρουν, βέβαια, ξέρουν τα σημεία. Τώρα είναι δυνατός ο φύλακας. Τα blind spots. Ναι, τώρα έχει φύλακα, ναι. Πολύ δυνατό. Ναι, τα blind spots που υπήρχαν τα ξέρουν κάποιοι, ας πούμε, για να μπει μέσα στο Ρησίο. Αλλά πλέον αυτά κομμένα έτσι κι αλλιώς. Και φτάνω εγώ βράδυ πίσω σκοτάδι τώρα, Φλεβάρι μήνα. Με το αυτοκίνητο έξω από την πύλη του Ρησίου δεν υπάρχει άνθρωπος μεταξύ, δεν βλέπω μπροστά μου. Αφήνω το αυτοκίνητο απ' έξω και πάω από δίπλα που έχει ένα χωράφι με χόρτα κτλ. Δεν βλέπω τι πατάω και που βρίσκομαι και ταυτόχρονα μιλάω και με τον Χρήστα. Μου λέει τι γίνεται, δεν βλέπεις τίποτα κτλ. Σκοτάδια τίποτα. Πήγα να πηδήξουμε το φράχτη. Μου λέει μπες. Του λέω ρε Χρήστα, μπες μου λέει και μετά θα δούμε πώς θα βγεις. Μετά θα έρθουν να σε βγάλουν άλλοι. Θα σε βγάλουν άλλοι. Αυτά είναι τα ωραία, εντάξει. Είναι ωραίες αναμνήσεις σε άσχημες εποχές. Με περιπετειώδη τρόπο. Εντάξει, άλλοι κάνουν ρε φίλε πολεμικοί ανταποκριτές. Εντάξει. Αυτό δεν είναι τίποτα συγκριτικά με άλλα που κάνουν άλλοι συνάδελφοι σε άλλους τομείς του ρεπορτάζ. Εντάξει, εμείς είχαμε ρε φίλε πατέρα πολεμικό ανταποκριτή. Τα ξέρει αυτά. Πολεμικό ανταποκριτή. Τα έχει ζήσει, βεβαίως. Αυτός είναι πολύ δυνατός πολεμικός ανταποκριτής. Ωραία. Πολύ δυνατό. Oh. Είναι κρίμα να διαλύονται οικογένειες. Είναι αλήθεια. Ο χωρισμός είναι πικρός. Λοιπόν, άρα είπαμε την ιστορία. Είδες ρε φίλα, με κερδίζεις, τι ωραία που κυλάει και η εβδομάδα. Έτσι είναι. Καταρχήν σκέψου να μην είχαμε κερδίσει και να πηγαίναμε ρεπόρτερ του Άρη στις Βρυξέλλες. Ναι. Τι μπινελίκι θα έπεφτε. Έτσι. Η ομάδα χάνει και εσείς πάτε βόλτες και τα λοιπά. Άντε τώρα να τον πεις στον άλλο ρε φίλε, είναι 2 μήνες προγραμματισμένο το ταξίδι νωρίτερα. Πριν να αρχίσει το πρωτάθλημα. Δεν θα το καταλάβει ρε φίλε, δεν θα το καταλάβει. Να το ακυρώσετε. Δεν θα το καταλάβει. Μα η Ευρωβουλή. Βέβαια το να μην κέρδιζε η ομάδα θα βοηθούσε πάρα πολύ νομίζω το εμάς. Ναι. Από μια πλευρά, γιατί θα σπάγαν τα τηλέφωνα για να βγουν τι όλοι. Εμείς δεν είμαστε. Ναι. Θα σπάγαν τα τηλέφωνα. Να επενδύουμε στο αρνητικό ναι, αποτέλεσμα. Δεν λέω ότι θέλουμε να επενδύουμε, αλλά σκέψου να μην κέρδιζε η ομάδα. Δεν το θέλω. Εγώ θέλω να κερδίσω. Φυσικά και δεν το θέλουμε, ρε φίλε. Γιατί ω Ολαμπαουτάρη και ω Λίμπερο επενδύω στην επιτυχία. Είπα εγώ ότι θέλω να χάνει. Αφού είπε, θα σπάγαν τα τηλέφωνα. Σκέψου όμω να γινόταν αυτό. Το κεφάλι σου θα σπάσουμε με αυτά που λε. Όπα.
κάποιο τι μου είπε να σου το σπάσω το καιρό στο κεφάλι, γιατί κάτι που είπε στην Τρίτη. Τι είπα. Κάτι είπε πάλι, είπε ένα από αυτά εδώ πέρα τα. Πώς τα λένε, τα κουλτουρέ που λες εκεί, τα δημοσιογραφικά κουλτουρέ. Της εποχής του Sport Time πριν 15 χρόνια. Επειδή μιλάμε για ποδόσφαιρο. Αυτά τα ουδέτερα. Επειδή μιλάμε για ποδόσφαιρο. Χωρίς να. Εμείς είμαστε αντικειμενικοί, κανένα τέτοιο είπε. Το έχω εξηγήσει πολλές φορές. Τραγουδίστρες, τι κάνει. Το έχω εξηγήσει πολλές φορές. Δεν γίνεται να είμαστε το ίδιο σε αυτήν την εκπομπή. Πρέπει να υπάρχει μία πλευρά και η άλλη πλευρά. Είναι το γιν και το γιάνγκ. Τα έχουμε πει αυτά. Ξεκάθαρα, λοιπόν. Ο Steve Young. Ο Άσλι Γιάνγκ. Λοιπόν, πάμε στον break, Γιάννη Ζάτση, και επιστρέφουμε. Αφού είπαμε λοιπόν για το πώς δινόμαστε. Ναι. Μία ιστορία ρετρό με Νίκο Παπαδόπουλο. Ναι. Για μία χωρισμένη με παιδιά. Ναι. Και γενικότερα, ό,τι έχει να κάνει άσχετο με τον Άρη. Ναι. Πάμε στο break και όταν επιστρέψουμε θα σας πούμε. Ποδοσφαιρικά πράγματα. Γιάρη. Επιτέλους. Επιτέλους. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Λίμπερο 107,4 All About Άρης On Air. Χρήστο Τσαλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Γιάννη Ζάτση στη ρύθμιση του ήχου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. FM και ενώ το μήνυμά σας το 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Και ήρθε η ώρα για να ακούσουμε τη σημασία, το διακύβευμα του αγώνα της Κυριακής διαστόματος Χρήσανθου Τσαλτίδη. Τι να ακούσετε? Τη σημασία και το διακύβευμα του αγώνα της Κυριακής διαστόματος ΕΣΟΥ. Ωραία. Ο Άρης πρέπει να κερδίσει. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Χρήσανθε. Καλή συνέχεια. Και εσείς ό,τι κάνετε. Χάρηκα που με καλέσατε στην εκπομπή σας. Τίποτα. Υπάρχει κάτι άλλο. Χαρά μας. Ο Άρης πρέπει να κερδίσει. Δεν με νοιάζει πώς θα το κάνει. Με ενδιαφέρει το βράδυ της Κυριακής, 9 παρά 5 που θα τελειώσει το μάτς, να έχω 21 βαθμούς. Αυτό με ενδιαφέρει. Γιατί εφόσον έχω 21 βαθμούς με το καλό, τότε είμαι βέβαιος ότι η ομάδα το μόνο το οποίο θα κάνει θα είναι να κοιτάει προς τα πάνω. Και θα πάει στο Περιστέρι με στόχο πλέον να αναβαθμίσει την θέση της και την παρουσία της στο ελληνικό πρωτάθλημα και να αξιώσει με νίκη και στο Περιστέρι την τρίτη θέση στον πίνακα της βαθμολογίας. Ναι. Εγώ δεν λέω θα την πάρει την τρίτη θέση ή την τέταρτη, γιατί μπορεί να κάνει ένα σερί η ΑΕΚ, που μπορεί να το κάνει η ΑΕΚ το σερί, αν ξεμπλεκτεί με αυτά που έχει μπλέξει εκεί πέρα, γιατί η ΑΕΚ θα πάρει και 17 σφυρίγματα παραπάνω από ότι ο Άρης και να με περάσει. Άρα από εκεί που θα κυνηγάω την τρίτη θέση, αν κερδίσω τον Ατρόμητο, να πάω στην τέταρτη θέση. Μπορεί να γίνει κάτι μουσουτού μουσουτά, να πάω στην πέμπτη θέση. Αλλά ξέρω ότι εφόσον πάρω τον Παναθηναϊκό και τον Ατρόμητο, μετά για να μην βγω στην πεντάδα. Θα πρέπει να αυτοκτονήσω. Θα πρέπει να αυτοκτονήσω, μπράβο. Θα πρέπει να έρχεται η Λαμία και ο Απόλλωνος Σμύρνης και να με κερδίζουν εδώ μέσα. Ο Άρης έχει δύο παιχνίδια must win, αλλά must win διάκρισης. Δεν είναι must win επιβίωσης που ήταν τα δύο προηγούμενα. Και όταν λέω επιβίωση δεν εννοώ θα πέφταμε. Αλλά εννοώ να μείνουμε μέσα στο στόχο μας που είναι η έξοδος στην Ευρώπη. Να μείνουμε μέσα. Είναι άλλο το μένω μέσα στο στόχο και είναι άλλο είμαι φαβορή για τον στόχο. Ο Άρης λοιπόν την Κυριακή με νίκη γίνεται φαβορή για την έξοδο στην Ευρώπη. Και να πω και κάτι. Δεν ξέρεις τι γίνεται, ποιος πάει το ποδάρι του ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να φτάσουμε μετά από τόσα χρόνια να βγούμε πέμπτη και να βγει ο κυπελούχος στην Ευρώπη. Να μην βγάλει δηλαδή η πέμπτη θέση στην Ευρώπη. Έτσι. Γιατί δεν έχει play-off, πας απευθείας. Ναι, φέτος δεν έχει. Δεν μπορείς να το διεκδικήσεις δηλαδή. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν, θεωρητικά πάντα για να έχεις ήσυχο το κεφάλι σου, εφόσον δεν κατακτήσεις το κύπελο, πρέπει να βγεις τέταρτος για να σε. Εντάξει, εκτός αν έχεις ξεκαθαρίσει την πορεία. Γιατί. Οκ. Okay. Αν μπορεί το κύπελο, ξέρω εγώ, να το πάρει ο Πανιόνιος. Θα κάνεις δηλαδή. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, η ομάδα πρέπει την Κυριακή να κερδίσει. Και πρέπει να κερδίσει και για έναν ακόμα λόγο. Δεν έσβησε τις ήττες, τις συνεχόμενες. Δεν έσβησε την πίκρα από την ήττα με τον Ολυμπιακό και από τον ΠΑΟΚ εντός έδρας. Δεν λέω για τα εκτός έδρας, λέω για τα εντός έδρας παιχνίδια. Αλλά σίγουρα ηρέμησε πολύ παραπάνω ο κόσμος. Την Κυριακή λοιπόν έχεις μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός, μια από τις παραδοσιακές μεγάλες δυνάμεις στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, με όλο αυτό που κουβαλάει πίσω του, όλη αυτή την κατάσταση που ενώ θα έπρεπε να είναι στη γάμα εθνική αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός και ακόμα παρακάτω,
παίζει κανονικά και δείχνει ο Παναθηναϊκός ότι αν θέλουν τελικά στη Λίγκα σώζουν τις ομάδες, γιατί εμείς τα ρίχνουμε μόνο στους δικούς μας κατά καιρούς. Και ορθώς κάνουμε την κριτική στους δικούς μας κατά καιρούς. Αλλά δείτε πως αν είσαι ενωμένος και με τις κατάλληλες επαφές έχεις τη δυνατότητα να σωθείς. Πριν από κάποια χρόνια, όταν η ομάδα δεν βγήκε στην Ευρώπη και δεν πήρε άδεια, που τότε δεν σήμαινε υποβασμό, σήμαινε περιορισμό μεταγραφών. Την πήραμε την ομάδα μόνοι μας και την πήγαμε στη Γάμα Εθνική. Θυμάστε τον Στεφανίδη που ήταν τότε πρόεδρος, που πάλευε να μείνει στη Β' Εθνική ομάδα τη μια χρονιά. Δεν μπορούμε, λέγαμε. Δεν γίνεται να μείνουμε. Είδατε πώς θέλει, άμα θέλει και η πολιτική ηγεσία και η ΕΠΟ και η Σούπερ Λίγκα, θα μου πεις, για σένα δεν πρόκειται ποτέ να τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Αλλά υπάρχει ο τρόπος. Θέλουν και τα κάνουν με κάποιους και τους ευνοούν. Έρχεται λοιπόν ο Παναθηναϊκός με αυτό το προφίλ της μαγιάς και της αθηναϊκής ανωτερότητας. Έχει το Παναθηναϊκός, οι οποίοι οι φίλοι του συγκρίνουν τον Άρη με το Λεβαδιακό και τη Λαμία. Να έρθουν λοιπόν να βάλουν ένα ξεγυρισμένο τρίμπαλο εδώ μέσα, να σας πω εγώ ποιος είναι ο Λαμίας και ο Λεβαδιακός. Που παραδοσιακά τα τρώνε τα προηγούμενα χρόνια. Πρέπει λοιπόν σε κάθε περίπτωση ο Άρης το απόγευμα της Κυριακής να κερδίσει. Πρέπει ο Άρης να πάρει τους τρεις βαθμούς της νίκης. Και πρέπει και ο Παναθηναϊκός να αντιληφθεί με ποια ομάδα παίζει. Με ποιον σύλλογο είναι απέναντι. Και να το καταλάβουν όλοι. Και αυτά τα μάτς προσφέρονται επικοινωνιακά για κάτι τέτοιο. Αυτά τα παιχνίδια προσφέρονται για κάτι τέτοιο. Γι' αυτό, φίλε, θεωρώ ότι πρέπει να πάρει την νίκη. Αυτά είχα να πω. Mm-hmm. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα. Κάτσε να εξυπηρετήσεις τον κύριο που θα πάρει το εισιτήριο του. Βεβαίως, να το εξυπηρετήσεις. Μια νίκη που για τον Άρη πρέπει να έρθει, όπως είπε και ο Χρήστανος, για πολλούς λόγους. Το τρίποτο κόντρα στον Παναθηναϊκό. Άσχετα ποιοι θα αγωνιστούν και ποιους θα επιλέξει τελικά ο Παντελίδης. Βέβαια, εντάξει, αυτό το οποίο περιμένουμε είναι μια δεκάδα πάνω κάτω ίδια με αυτήν του Γεντικουλέ και χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις. Κριτική συνταγή δεν τη χαρακτηρίζαμε. Λοιπόν, ναι. Την δεκάδα του Άρη την Κυριακή. Κριτική. Δεν έδειξε. Ναι. Καμιά σχέση. Ωραίο, έτσι. Άλλη δεκάδα θα βγάλει. Άλλη δεκάδα. Τρεις αλλαγές στα χιά, άλλες. Τρεις αλλαγές. Πες μας, ρε, θα μετά λίγο. Όχι, εγώ δεν είμαι ρεπόρτερ. Τότε πώς ξέρεις. Τι? Τότε πώς ξέρεις. Γιατί μόνο οι ρεπόρτερ ξέρετε. Γιατί βασικά είσαι ρεπόρτερ, αλλά τι είναι. Δεν είμαι ρεπόρτερ όπως εσύ στο καθημερινό ρεπορτάζ, φίλε. Αξιμία. Εγώ δεν παίρνω τηλέφωνα τον Παντελίδη να μου λέει την εδεκάδα. Τα στυλιά σας. Συνέχεια, κατευθείαν. Μόλις τελειώνει Σε παίρνει τηλέφωνο. Μόλις τελειώνει προπόνηση, παίρνει τηλέφωνο. Σάβα, για κανόνισε λίγο, φίλε. Απέρνει τον Νίκο να λες την εδεκάδα. Τώρα που πλησιάσει και η γιορτή του την άλλη Τετάρτη. Πιανού. Του Σάβα. Και σαν την άλλη Πέμπτη. Ναι. Ωραία. Ωραία. Ασάβα 5, Νίκο 6. Ωραία. Έχω κάνει πάρτι στι 6 εδώ δίπλα. Ποιο θα το κάνει. Εγώ. Για ποιον. Για σένα, για την γιορτή σου. Α, σε ευχαριστώ, Χρήστο. Να είσαι καλά. Να, και εσύ. Τιμητικό, ποτέ. Λοιπόν, όχι, έχουμε. Τι? 9 το πρωί. 9 το πρωί για ποιον. Αγίου Νικολά δεν είναι. Την άλλη Πέμπτη είναι, ναι. Ωραία, το κανόνισα. Το κανόνισε, μάλιστα. Άρξε. Ένα σοκολατάκι, ρε φίλε, τη Βρυξέλλε δεν έφερε. Ένα σοκολατάκι. Τι λέει. Δεν, πρόσεξε. Για, όχι, πρόσεξε. Λες εδώ πέρα ο συμπαρουσιαστή σου, το δημοσιογραφικό σου παιδί. Φίλε, έφερα στη Μαριλής. 8 χρόνια εδώ πέρα, τι. Στη Μαριλής και για όλους. Δώσ' με ένα σοκολατάκι και κράτο κουτί. Φίλε, έφερα εδώ ένα μπρελόκ. Δύο έφερα κουτιά εδώ ένα, πέρα έξω. Εγώ δεν είδα τίποτα. Ένα μαγνητάκι για το ψυγείο. Πήρα στις κόρες μου. Μπράσελς, κάτι. Φίλε, έχω 4 παιδιά. Και ένα πέντε. Και ένα πέντε. Έφερα σοκολατάκι όμως. Α, εγώ δεν τα είδα. Μνήθηκα από Ασλαμά. Με τρούφα. Γι' αυτό δεν βρήκαμε τίποτα. Και κοχύλια. Γι' αυτό τα δεν βρήκαμε τίποτα. Τα έχω και φωτογραφία. Μας ονομάζει πρέπει να κατάπιε και το κουτί, λογικά. Ναι, δεν του άρεσε πολύ. Λέει, ήταν, είχε μέντα, λέει. Και δεν του άρεσε πάρα πολύ. Μπορεί να πει ρωτήσει τη Μαριλίζα, αν έφερα. Μάλιστα. Ωραία. Θα... Σε πιστεύω, δεν είναι, δεν σε πιστεύω. Απλά όταν μου λες ότι ήταν εδώ πέρα Μάριος ο Σλαμάς, λογικό να μην έμεινα και πολλά. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε στα δικά μας. Ναι. Και στην 11 του Άρη σήμερα ο Παντελίδης δεν έδειξε κάτι.
Έχει βάση αυτό που λες εσύ για τις 2-3 αλλαγές. Να, ευχαριστώ. Στο παιχνίδι της Κυριακής, παρακαλώ. Να είσαι καλά. Η μία και την οποία νομίζω την είχαμε όλοι στο μυαλό μας από το βράδυ της περασμένης Κυριακής, ακούει το όνομα του Χάμζα Γιουνές. Τα 2 γκολ τα οποία πέτυχε στο Ηράκλειο και η εμφάνισή του γενικότερα. Γιατί είχε και ένα δοκάρι νωρίτερα ακόμα ο Γιουνές, μέσα 800.000 δοκάρια που είχαμε. Είναι και το εισιτήριο για να επιστρέψει, όπως φαίνεται, ο Τινίσιος στην βασική, στην αρχή δεκάδα της ομάδας, αντί του Μαρτίνες, με τον Τιγκινί δηλαδή να πιστοχωρεί λίγο. Γεια σου Μαριλιζάκη. Λοιπόν, να πιστοχωρεί. Μην με κόβεις τώρα το δεν έφερα τα σοκολατάκια. Έφαγε σοκολατάκι εσύ. Γιατί δεν έφαγε, δεν σου έδωσε η αδερφή σου. Ψέματα. Ούτε εμένα, Γιώργο. Τίποτα. Ψέματα. Όχι τέτοια, στην αδερφή σου μόνο. Για τον κολλητό τον Ασλαμάτα φέρνει όλα. Για εμάς τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, με τον Τιγκινί να πιστοχωρεί λοιπόν. Λίγο πιο πίσω σε ρόλο επιτελικού μέσου, εντάξει, με τον Τιγκινίνη και λίγο σαν δεύτερο φόρο εκεί πέρα. Δεν είναι όπως με τον Μαρτίνες για παράδειγμα. Στα εντός έδρας εκεί τον θέλω. Ναι. Και τον Γκάμα με τον Γκαρσία να είναι κανονικά στις πτέρυγες. Βέβαια, πρόσεξε. Γνωστή και ως Winger. Στο 4-3-1 που θα δούμε τον Παντελή. Περίμενε, μην βιάζεσαι. Έχουμε δει Τιγκινί με πίσω τον Μαρτίνες. Έχουμε δει Γιουνές με πίσω τον Τιγκινί. Δεν έχουμε δει Γιουνές Μαρτίνες. Ναι. Ναι. Δεν νομίζω να το χρησιμοποιήσω στον Αργεντινό από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Καταρχήν δεν δικαιούται. Τι εννοείς? Δεν δικαιούται ο Αργεντίνος με τρεις εμφανίσεις μέτριες ως κακές. Μας φάγατε τα σηκώτια. Βάλ τον Τιγκινί, βάλ τον Μαρτίνες και βάλ τον Μαρτίνες. Κοίτα. Περίμενε, τώρα το θυμήθηκα. Θέλω να τιμήσω με πλακέτα τον τύπο αυτόν που έχει γράψει κάτω από το Άρης FC. Ναι. Στο 85 της αναμέτρησης περίπου. Ναι. Αρπάχτρα Παντελίδη, έβαλες μέσα τον, πώς το έγραψε, τον Τινίσιο Κόνο, γιατί δεν στα έδωσε ο Διαμαντόπουλος. Και εννοούσε όχι τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο, το Δημήτρη. Το Δημήτρη. Ναι. Φέρ το αυτό το παλικάρι να πάρει τιμητική πλακέτα. Βρήκε. Στημένο τον Παντελίδη. Όλοι στημένοι. Άχρηστο τον Γιουνές. Και λέει αυτό το οποίο λέει για το Διαμαντόπουλο, που το παιδί το φέρνει και σε δύσκολη θέση μερικές φορές, έτσι όπως γράφουν κάποιοι. Και μετά φυσικά ο Γίγαντας δεν πρόλαβα ρε φίλε να το κάνω πριν τη screen, γιατί πανηγύριζα τα γκολ. Μπήκα να το κάνω μετά τα γκολ αυτό, το είχε σβήσει. Μάλιστα. Ποιος περιμένει το επόμενο βέβαια παρόμοιο σκορ για να δράσει. Δεν είναι μόνο αυτός, νομίζω ότι είναι πολύ γενικότερα ναι. Που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Τέλος πάντων. Κοίτα, η παρουσία του την κοινή. Ειδικά στα τόσο έδρας παιχνίδια, σου δίνει στην ουσία έναν ακόμα παίχτη μέσα στην περιοχή. Γιατί ο Μαρτίνες δεν πατάει τόσο περιοχή. Να. Και δεν μπορεί να απειλήσει μέσα στην περιοχή όσο μπορεί να το κάνει ο Τιγκινί. Και γι' αυτό μάλλον θα δούμε τον Γάλλο πίσω από τον Γιουνές την ερχόμενη Κυριακή. Είπαμε, τον Γκάμα και τον Γκαρσία σταθερά δεν αλλάζουν στις πλευρές. Στο 4-2-3-1. Θέλω λίγο καλύτερους. Στα χαφ. Ο Γκάμα και ο Γκαρσία. Ναι. Δεν ξέρω η γενική εντύπωσή σας ποια είναι και αν. Βλέπετε ποδόσφαιρο, όχι εσύ, ο κόσμος, τον κόσμο απευθύνομαι τώρα. Ναι. Ή αν το μόνο που βλέπετε είναι την μπάλα στα δίχτυα. Ο Γκάμα και ο Γκαρσία στα τελευταία παιχνίδια, με εξαίρεση το μάτς στη Ριζούπολη, είναι κακοί. Εγώ έχω πολλές περισσότερες αξιώσεις ναι, αυτό ήθελα από αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές. Δεν θα μπορείς να πεις ότι δεν είναι τα κακοί, δεν δίνουν αυτό το οποίο περιμένεις από αυτούς. Φίλε, στο Ηράκλειο δεν βλέπονταν. Δεν πέρασε μια φορά μία πάσα ο Μπρούνο Γκάμα. Μία. Ο Δε Ματέο κάνει απίστευτη ενέργεια στο πρώτο ημίχρονο, περνάει τους πάντες. Το χάνει. Πάσα. Δώσε πάσα, φίλε. Πάσα. You know, pass the ball. Έμεινε από δυνάμεις. Πάσα, πώς είναι στα αγγλικά. Πάσα, στα ισπανικά. Pass. Στα ισπανικά, πάσα. Pass. Πάσα. Πάσα. Μπάσα. Δώσε τον πάσα. Ναι. Και στη Ριζούπολη ήταν κακός, αλλά στη Ριζούπολη μου είπαν ότι από το 20 έχει φάει την κλωτσιά αυτή. Και είχε το πρόβλημα. Και είχε πρόβλημα, δηλαδή, okay. Βέβαια κάνει πάλι που δίνει ένα τεράστιο ταλέντο, τη φάση με το δοκάρι. Έτσι. Παίρνει την μπάλα, πάρει πέντε. Τα έχει αυτά τα τσάφια. Ναι, αλλά εγώ δεν θέλω μόνο αυτό. Ο Μαρτίνες λέει ο Γκαρσία. Εγώ δεν θέλω μόνο αυτό. Γιατί μιλάμε για εξαιρετικό ποδοσφαιριστή. Λίγο πιο ομαδικό τον θέλω. Σιγά, γιατί τελευταία... σιγά και πλέον με έναν διαφορετικό τρόπο δουλειάς
και με έναν προπονητή που δίνει μεγαλύτερη βάση στη λεπτομέρεια και θέλει να βάλει τον κάθε ποδοσφαιριστή σε ένα συγκεκριμένο ρόλο. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι θα αρχίσουν να αξιολογούν πολύ διαφορετικά κάποιου παίχτε. Ναι, αν κάνει τη σωστή δουλειά. Αυτό σου λέω, ναι. Κοίτα, μέχρι στιγμή φαίνεται βάσει και από τα λεγόμενα των ίδιων των ποδοσφαιριστών ότι βαδίζει προ σωστή κατεύθυνση. Καλά, είναι ακόμα η αρχή. Και για τον Ερέρα, έτσι είναι ακόμα η αρχή. Αυτά θα φανούν στην πορεία. Ο ποδοσφαιριστής, φίλε. Στην πορεία. Και στη όταν έρχεται ο προπονητής. Το ξέρω, εντάξει. Είναι όλα καλά. Okay. Είναι ο μήνας του μέλητος. Ναι, όλα καλά. Στην πρώτη τραβή είναι το θέμα. Perfect, the one and only, mister κτλ. Ναι. Όταν μένει εκτός αποστολής, αρχίζει το αναλαστλίκι. Ο ποδοσφαιριστής δεν είναι αυτός ο οποίος αξιολογεί έναν προπονητή. Εμείς. Γιατί πάντα έχει το προσωπικό στοιχείο. Ξέρεις πότε θα τους ρωτήσεις. Όταν είναι στα πάνω τους. Όχι. Πότε. Όταν σταματήσουν. Τι όταν σταματήσουν. Όταν σταματήσουν. Το ποδόσφαιρο. Όταν σταματήσουν. Είναι λίγο αργά νομίζω για να θα το ρωτήσω. Θα πας λοιπόν στον Ντάρσι Νέτο και θα του πεις. Ναι. Τι έλεγες για τον Ντούσαν Μπάεβιτς όταν ήταν ο Ντούσαν Μπάεβιτς. Και τι είπες όταν πλέον έφυγε ο Μπάγεβιτς και τελείωσες και εσύ με τον ποδόσφαιρο. Κάποιοι έχουν και μία αλφα ειλικρίνεια και μπορούν να τα λένε και τώρα. Τι έλεγε ο Σέρχιο Κόκε για τον Έκτορ Ραούλ Κούπερ όταν ήταν ο Κούπερ και όταν έφυγε ο Κούπερ. Κάποιοι και έχουν... όταν σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Κάποιοι έχουν ειλικρίνεια να τα λένε και από τώρα. Όχι ολοκληρωμένα, δηλαδή ας πούμε ο Γιουνές χθες. Εγώ δεν ξέρω αν ο άλλος παίκτης του Άρη θα εκφραζόταν με αυτόν τον τρόπο. Όχι, γιατί... αφού είναι η τρέλα του, ναι, του, μίλησε, του μίλησε πολύ ανοιχτά. Ναι, μίλησε πολύ ανοιχτά και είπε ότι ακόμα δεν είπε ποιον. Που είναι το... Ναι, δεν είπε ποιον, εντάξει, οκ. Okay. Εγώ ξέρω ποιον. Και δεν είναι αυτός που σκέφτηκες. Δεν έχω σκεφτεί μόνο αυτόν. Δεν έχω σκεφτεί μόνο αυτόν. Ναι. Λοιπόν, ναι, αφού σου είπα ποιον. Ξεφεύγουμε. Ναι. Εγώ, με αυτή ξέρω, αυτό έφυγε. Από την ουσία. Και από αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα. Ναι. Για την εντεκάδα. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, τα χαφ. Επειδή θα πάμε μάλλον σε κάνε ένα τέτοιο. Το χάσε ο κόσμος και εγώ φταίω γι' αυτό. Κουέστα κάτω τα δοκάρια. Ωραία, από πίσω ξεκινήσουμε. Ναι, από το πίσω. Κουέστα κάτω τα δοκάρια. Ναι. Βέλεθ, Δελιζή στο κέντρο της άμυνας. Ο Μαύρη που είναι. Στον πάγκο. Α, ωραία. Λοιπόν, στα μπακ τώρα για ακόμη μια εβδομάδα φαίνεται λίγο ανοιχτά τα πράγματα πάλι. Ανοιχτά. Εντάξει. Εγώ δίνω πιθανότητες στην επιστροφή του Μενέντεθ. Δώσε και στην επιστροφή του Τζανακάκη. Αυτό πήγα να σου πω δεύτερο. Λοιπόν. Παίζει και του Τζανακάκη αντί του Κωνσταντινίδη. Δεν μας το λύσεις θες. Σήμερα το πρωί είναι γραμμένο. Ναι. Α, είναι. Ναι. Δεν διαβάζεις. Τι ρεπορταζάρα κάνει στο Λαμπαοτάρι. Δεν διαβάζεις όμως το site του. Θέλω να δω το ξέρεις. Α, σήμερα το πρωί είναι γραμμένο. Ότι παίζει ο Τζανακάκη. Λοιπόν. Τζανακάκης λοιπόν. Παίζει. Δεν σου είπα ότι θα είναι, παίζει. Ναι. Θα σου πω ότι. Με δεδομένο ότι έχουμε ένα νέο προπονητή, το δικαιούται ο Τζανακάκης. Να πάρει και αυτός να πάρει. Ναι, γιατί στο τελευταίο του παιχνίδι ο Κωνσταντινίδης δεν ήταν τόσο καλός. Δηλαδή, από τη στιγμή που αλλάζει το Βαλεριάνο, έτσι, για συγκεκριμένους λόγους. Αν και εγώ έχω διαφορετική, θα τους έβαζα ανάποδα, φίλε. Θα βάζω τον Τζανακάκη στο Ηράκλειο και τον Κωνσταντινίδη με τον Παναθηναϊκό. Γιατί είναι καλύτερος στη σέντρα ο Κωνσταντινίδης. Είναι πιο καλός. Απ' την άλλη. Να πω κάτι για τον Κωνσταντινίδη. Το παιδί ίσως να το αδικούμε όλοι με την κριτική μας που είναι αυστηρή. Βέβαια, παίζει στον Άρη. Αυτό πρέπει να το αντιλαμβάνεται και ο ίδιος και δεν νομίζω ότι έχει το θέμα. Δεν παίζει και στον ΠΑΟΚ παλαιότερα. Οπότε ξέρει από πίεση και πίεση Θεσσαλονίκης. Ναι. Αλλά έχει παίξει δύο παιχνίδια. Δεν έχει ουσιαστικά. Αν εγώ θέλω από ένα παιδί το οποίο μάλιστα τον προηγούμενο χρόνο ήταν off. Δεν έπαιζε στην Πρέσια που ήταν. Δεν έπαιξε, αλλά πήγε ένα εξάμεινο. Έκανε ένα μάτς με τη δεύτερη ομάδα. Όταν λοιπόν εδώ και ένα χρόνο αυτό το παιδί έχει παίξει τρία μάτς. Και είχε τραυματισμό, έτσι. Ναι, έχει παίξει τρία μάτς. Και έχω εγώ την απέτηση να μπει μέσα και να είναι ο δοστρωτήρας. Οκ, το αδικό. Από την άλλη όμως, οι απαιτήσεις ομάδων όπως ο Άρης είναι αυτές. Θα σου πω όμως κάτι για τον Κωνσταντίνη που δεν πρόσεξαν πολύ. Δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν στο πρώτο ή στο δεύτερο γκολ στην Κρήτη. Που τραβάει πάνω του δύο παίχτες του Όφη και ο άλλος και ο Γιουνές παίρνει μόνο στην κεφαλιά. Τι Γιουνές τραβάει. Τους τραβάει. Έχει μπει μπροστά στο Γιουνές, πάνε άλλοι να κόψουν το Γιουνές, αλλά πέφτουν πάνω στον Κωνσταντινίδη. Αυτό φίλε είναι στην προπόνηση. Ναι, εντάξει. Είναι κάτι είναι το... δεδομένο ότι ο ένας ο μπακ πάει και κάνει το λεγόμενο screen στον. Θα μάθεις αυτά σιγά σιγά με το τσαλτί δίπλα σου. Είναι κάνει το screen. Κάνει το screen ακριβώς για να γίνει αυτό το πράγμα. Ποιο match ο Άρης τρώει έτσι γκολ. Όπως δουλεμένο είναι. Ποιο ματς τρώει γκολ ο Άρης. Η φάση με το Βέλεθ. Ποιο τρώει γκολ. Σε ποιο ματς τρώει έτσι γκολ ο Άρης. Με τον Πανιόνι. Κάνει ακριβώς το ίδιο παίκτης, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ποιος είναι τώρα, ναι. Που κάνει screen στον Μαυράη, βέβαια έχει κάνει και λάθος θέση ο Μαυράη,
Έτσι τον βοηθάει. Όπως έχουν λάθος θέση όμως και οι παίκτες του Όφη. Και επίσης μαρκάνουν λάθος. Και στις δύο φάσεις είναι ο Μιχόγεβιτς που έχει πάρει το Γιουνές. Ενώ δεν είναι χρεωμένος. Χρυσή αλλαγή του Νίκο Παπαδόπουλου. Ναι, ενώ δεν είναι χρεωμένος ο Γιουνές στο Μιχόγεβιτς. Χρυσή αλλαγή. Να μην κουνάς τα πόδια σου. Λοιπόν. Πάλι ξεφεύγουμε. Τι, γιατί. Από την δεκάδα. Καλά, την εντεκάδα, εμείς δεν λέμε μια εντεκάδα και λέμε αυτή είναι ερευνητική. Εμείς συζητάμε την εντεκάδα. Κιόλας. Και πάνω στην εντεκάδα που συζητάμε, να το ξέρει αυτό ο κόσμος. Πλατιάζω. Πάνω στην εντεκάδα που συζητάμε, αναφερόμαστε και σε προηγούμενα καλά, παιχνίδια των παικτών. Εννοείται. Άμα θέλετε να σας πούμε, ο Παντελίδης επέλεξε αυτούς τους 11. Ναι. Και αυτός είναι ο προπονητής και δεν θα λέτε εσείς τίποτα. Καλά, δεν το κάνω. Κουβέντα, κάνουμε. Δίνουμε λίγο. Διανθίζουμε την εντεκάδα του Άρεος. Άρα Τζανακάκης Μενέντεθ. Παίζει, σου είπα. Παίζει. Δεν σου είπα ότι θα είναι. Και εμεί αυτό λέμε, θα παίξει. Σου είπα ότι παίζει. Ότι παίζει, λέμε κι εμεί. Ωραία. Παίζει εισαγωγικά. Α. Όχι παίζει, θα παίξει. Όχι, την ελληνική γλώσσα, ρε φίλε. Είδε ναι, αυτό. Παίζει εισαγωγικά. Δελυζή, είσαι σίγουρο δεν παίζει ο Μαυράη. Όχι, θα βάλω Δελυζή. Όχι, 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 όχι. Τα πιστεύω. Οι πληροφορίε οι δικέ μου. Οι πληροφορίε, οι δημοσιογραφικέ αυτό θα παίξει Δελυζή, λοιπόν. Ναι. Αυτό πρέπει να γίνει κιόλα. Δελυζή, είσαι Βέλε. Νομίζω να σου πω κάτι είναι και το δίκιο. Γιατί ο Δελυζή θα πηγαίνει. Α, το δίκιο σχετικό. Καλά. Με τον γκολ που τρώμε όμως θέλει και ο Δελυζής και ο Βέλεθ. Πετάγεται ο Σασί ανάμεσα στους δύο και ο ένας και ο άλλος. Σασί. Αργούν. Ναι. Τώρα θα πούμε αργούν και θα πει κάποιος θα μου κάνει. Θα έρθει ο Δελυζής να μου κάνει μήνυση. Θα μου πει ρε φίλε, είπες ότι άργησα εγώ. Άμα δεις τον Μαυράη με τον Μπάσα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, είναι σαν να περνάει σχολείο και να έχει σταματήσει ο τροχονόμος τα αυτοκίνητα στη διάβαση. Αλήθεια. Okay. Λοιπόν, άρα. Τελειώσαμε την τετράδα στην άμυνα που μπορεί να έχει δύο αλλαγές ή μία. Σε βλέπω με το μαύρο επιμένει. Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω. Τι? Σε βλέπω με το μαύρο. Σύντομα. Θα... Πάμε παρακάτω. Μάλιστα. Λοιπόν, στο χώρο του κέντρου ο Σιώπης είναι σίγουρος. Το ήξεραν αυτοί. Ναι. Όχι, ρε φίλε, θεωρώ ότι τέτοιοι ποιοτικοί ποδοσφαιριστές, γιατί είναι ποιοτικός ποδοσφαιριστής ο Μαυράη, αργά ή γρήγορα θα πάρουν ευκαιρίες. Θα γράψει, να τον βάλει. Θα δούμε. Λοιπόν, στο χώρο του κέντρου ο σίγουρος είναι ο Σιώπης. Κατά πάσα πιθανότητα ο Μπάσα θα είναι μαζί του. Ο Μπάσα. Θα εξαρτηθεί από αυτό που θα μου πει μπροστά. Θα σου πω το σκεπτικό για τον Μπάσα. Η επιλογή του Μπάσα, αν τον επιλέξει, θα συνδέεται και με την επιλογή του αριστερού μπακ. Με την επιλογή του αριστερού μπακ. Λοιπόν. Δηλαδή, αν παίξει ο Μενέντε, θα παίξει ο Μπάσα. Ωραία. Αν δεν παίξει ο Μενέντε και παίξει ο Βαλεριάνο, θα παίξει ο Ματίγια. Όχι, πάλι μπορεί να βάλει τον Μπάσα. Άρα πώς θα συνδέεται. Εγώ σου λέω κυρίως. Συνδέεται με αυτό. Αν Μενέντε. Παίξει ο Μενέντε, θα παίξει σίγουρα ο Μπάσα. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ναι, για να δίνει τη διαγώνια κάλυψη και να καλύψει την περίπτωση που ο Ισπανός ξεχαστεί λίγο να γυρίσει. Μόνο εδώ τα ακούτε αυτά. Διαγώνιες να καλύψη. Δίνει τη διαγώνια κάλυψη. Ακούστε λίγο του Γάνια. Παπαδόπουλος διδάσκει. Διαγωνά. Ο μόνος Νίκος Παπαδόπουλος μπορεί να διδάσκει προπονητική. Αλήθεια. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι άστα να πάνε. Μπάνε. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Πάμε φίλε παρακάτω, συνέχισε. Διαγώνια και... κάλυψη, θα το πω αυτό στο σχολείο. Και όπως είπε και μια μεγάλη μορφή στο Ηράκλειο την περασμένη Κυριακή, είναι δυνατόν να υπάρχει. Νίκος Παπαδόπουλος λέει. Και έχουμε κι άλλον εδώ στο Λίμπερο. Που να ασχολείται, λέει, με το ρεπορτάζ του Άγιο. Ναι, ωραία. Λοιπόν. Και... Άρα την Μπάσα με Σιώπη. Κατά πάσα πιθανότητα. Ωραία. Χάνω να σα πω το εξή. Θεωρώ ότι ή ο Μενέντεθ ή ο Ματίγια πρέπει να είναι στο βασικό σχήμα, διότι όταν αυτοί οι δύο, ειδικά ο δεύτερος, παίζουν, τότε ο Άρης γίνεται κατά 50% πιο επικίνδυνος στις στημένες φάσεις. Και αυτό φάνηκε και στο Ηράκλειο. Ναι. Από την άλλη όμως, γιατί πρέπει πάντα να βλέπουμε και την άλλη πλευρά, όταν παίζει ο Ματίγια, είναι το ίδιο ή και περισσότερο λαφέρ από τον Μπάσα όσον αφορά την λειτουργία του στην άμυνα. Mm. Δηλαδή, είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, εξαιρετικός, έχει τα καλύτερα στημένα που έχω δει στον Άρη τα τελευταία 15 χρόνια. Δεν υπάρχει παίκτης με καλύτερα στημένα. Δεν είμαι υπερβολικός αυτό που λέω τώρα. Ο Ματίγια εκτελεί καλύτερα στημένα από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή στον Άρη. Και φάουλ απευθείας, και κόρνερ, και στημένα φάουλ για να απειλήσει. Και επειδή ανέφερες αστημένα. Και δείτε τα γκολ του Άρη. Ναι, και στον Όφη, και στη Λαμία. Και με το Λεβαδιακό. Είναι δοκάρια. Εξαιρετικός. Αλλά. Και τι καθυστέρηση είναι αυτή, ρε φίλε, στην προώθηση του παιχνιδιού. Ρε αγόρι μου. Ρε παλικάρι μου. Ρε. Πώς ήταν στο μικρό. Άλεξ. Ρεάλ. Ποιο. Το Μενέντε. Δεν θα το Μενέντε. Α, και το Ματίγια. Χαβιέ. Ρε Χαβιέ. Ρε παλικαράκι μου όμορφο. Ρε τζιέρι μου. Ρε αγόρι μου. Ματίγια, παίζει πολύ. Τι καθυστέρηση είναι αυτή στην προώθηση του παιχνιδιού. Παίζει πολύ παράλληλα.
Τι παράλληλα, βάλα Σακιανάκι. Όχι, παράλληλα, όχι, περπατάμε παράλληλα. Όχι, το ίδιο αργός όχι, είναι. Όχι. Το ίδιο αργός. Βάλε. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Έτσι είχα να πεις όχι. Όχι. Τα 28 θα γίνουν 13. Κάτσε, Χρυσάδε. Παράλληλα. Θα βάλουμε τώρα και θα το καθιερώσω αυτό. Όταν λέμε για παιχνίδι, θα αφιερώνουμε τραγούδι σε ποδοσφαιριστή. Μάλιστα. Η εκπομπή είναι διαφορετική από τις άλλες του All About Aris, να ξέρετε. Λοιπόν, Νότις παράλληλα. Παίζει πολύ παράλληλα. Τι παράλληλα όμως είναι αυτό? Πάνε γρήγορα μπροστά την μπάλα. Τι θέλω και τα ανοίγω. Πάνε γρήγορα μπροστά την μπάλα. Πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο να πάρουμε τα πλεονεκτήματά του, να αφαιρέσουμε τα μειονεκτήματά του ως ποδοσφαιριστή. Ο βασικός λόγος που ο Άρης του Ερέρα έπαιζε τόσο αργά και είχε θέματα ήταν αυτός. Έτσι, άκου, έτσι. I'm sleepy. Έτσι έπαιζε. Έτσι έπαιζε, φίλε. Και αν τους έβαζε πριν να μπει και ο Σιώπης, είχαμε Λαθέρ νούμερο 1 τον Μπάσα, Λαθέρ νούμερο 2 τον Ματίγια. Λαθέρ, πολύ, πρώτη στα πολύ, λάθη. Πολύ βάρη ο χαρακτηρισμό σου και εντάξει. Μα Λαθέρ είναι. Λαθέρ. Αυτό είναι, ρε φίλε. Όταν δίνω την μπάλα στον επιθετικό δίπλα μου. Θέλω να σου δείξω τα Γιάννενα. Όχι. Στην ΑΕΚ. Με τον Ολυμπιακό. Με τον ΠΑΟΚ. Πόσα λάθη έχουν γίνει. Και ο Βέλεθ κάνει. Αλλά είναι τέτοιο σκύλο αυτό. Ο Βέλεθ τα ισοφαρίζει αλλιώ, εντάξει. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής που πλησιάζει στα μισά της, είναι η αλήθεια, εντάξει. Βγήκαμε λίγο εκτός προγραμματισμού, εξαιτίας του Χρήσανθου φυσικά για ακόμη μια φορά. Λοιπόν, Λίμπερο 107,4 All About Aris On Air, παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Είπαμε κάποια πραγματάκια όσον αφορά την πιθανή ενδεκάδα του Άρη στο παιχνίδι της Κυριακής, κοντά στον... Αστέρα Τρίπολης πήγα να πω. Κόντρα στον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω πώς μου πετάχτηκε στο μυαλό ο Αστέρας. Ένας Παναθηναϊκός στον οποίο ο Γιώργος Δόνης περιμένει να δει τι θα γίνει με τον Κουρμπέλη. Το ρεπορτάζ των Πράσινων αναφέρει ότι θα προλάβει λογικά το μάτι της Κυριακής. Όπως επίσης κάνει λόγο για έναν Παναθηναϊκό που θα αρχίσει να παίξει ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας. Στο Κλεάνθες Μικελίδης. Λοιπόν, πριν πει στην 11 του Παναθηναϊκού, την πιθανή. Θα σου πω εγώ. Τι θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Ρίξτε το άσμα. Αυτός είναι ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι που του αντιπροσωπεύει. Μην ισοπεδώνεις την εκπομπή. Δηλαδή. Αυτό είναι το στυλ ποδοσφαίρου που παίζουν. Έτσι έχουν μεγαλώσει. Και γι' αυτό το βράδυ της Κυριακής, ναι, θα τους κλέψουμε τις γούνες. Μάλιστα. Δώσε. Αυτό είναι το Αριανάκι που μιλάει τώρα. Αυτό με τα ματσωμένα πουρά. Δεν μπορώ να αντισταθώ. Ελάτε το βράδυ της Κυριακής να κουνηθείτε στο ρυθμό μας. Μπλαζέ και ξυπασμένοι που έρχεστε στο Βικελίδης, θα πάρετε την απάντησή σας. Βουτυρόπεδο από την Κηφισιά. Μπα του μπαμπά του μπαμπά. Αυτό πάει και σ' άλλους. Κυριακή παίζουμε με αυτούς που τα λεφτά τα κάναν πισίνες μαμά και μπαμπά και με ένα μείον 6 καθαρίσανε. Πρέπει να φύγουν με κατεβασμένα τα χέρια. Κατεβασμένα τα χέρια, λέει. Ποια χέρια, ρε φίλε. Δύο πράγματα θα μπορούσες να πεις. Δεν θα πω τίποτα. Ή τα σόβρακα ή τα κεφάλια. Εγώ αυτό που έχω να πω. Τα κεφάλια θα πω εγώ. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι μάλλον δεν θα πας στο μάτς του Άκα στο δεύτερο γύρο. Εννοείται. Έχω ήδη προγραμματίσει θα πας εσύ. Γιατί πολύ ανοίγεσαι. Πολύ ανοίγεσαι. Βλέπεις Δημήτρη Μάμα, ο άνθρωπος είναι ξεκούραστος, τι διάθεση έχει, το βλέπει τραγούδια, βάζει. Έτσι, έχει μια ευθυμία. Θα πάω μετά στο τέτοιο. Έχει μια ευθυμία. Θα πάει και στο Χαρινά μετά. Χαρινά θα πάω, Χαρινά. Αφάει μπιφτεκάρα. Ρεμπέτικο έχει. Λοιπόν, σήμερα, ναι, για να πάμε στην 11 του Παναθηναϊκού, βάλε πάλι το χάλι τώρα. Σάββας. Ναι. Λοιπόν, περιμένω εδώ να γίνει με τον Κουρμπέλη. Μάλλον λένε πληροφορίες θα παίξει. Ναι, βέβαια, τι θα κάνει. Κοίτα, με τον Απόλλωνα Σμύρνης, ο Παναθηναϊκός έπαιξε 4-4-2. Σε ρόμβο. Με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης είχε παίξει ένα 3-4-3-3-6-1 το πήγαινε εκεί πέρα. Αν πάμε με δεδομένο ότι θα παίξει ο Κουρμπέλης, είναι μια δεκάδα με το Διούδη στο τέρμα, έτσι, να επιστρέφει. Τον... Κόλλησα τώρα. Τι είναι αυτό? Δεν σου μας έστειλε. Να. Πώς τον έστειλε? Αυτός. Ένα μηδέν. Λοιπόν, ναι, τον Κουλιμπαλί
στο. Αν πάμε δηλαδή με 3-6-1, ας πούμε, που είναι πιθανό να πει ο Παναθηναϊκός, θα είναι τριάδα ο Κουλιμπαλή με τον Κολοβέτσιο και τον. Και τον Μαυρομάτι. Τον Ισούα, με συγχωρείς, δικό μου λάθος. Όχι, με τον Μαυρομάτι στην τριάδα πίσω, με τον Ισούα να είναι το ένα fullback από τα αριστερά. Το Γιώχανσον να είναι από τα δεξιά. Και οι υπόλοιποι παίχτες να είναι ο Κάτσε με τον Γκουρμπέλι στο χώρο του κέντρου. Οι δύο παίχτες. Τον Μπουζούκι, τον Μακέντα και τον Χατζηγιοβάνι. Είναι μια καταλάβαμε τίποτα. Είναι μια πιθανή εντεκάδα του Παναθηναϊκού. Είναι γραμμές, ανοίγουμε. Διούδη σου λέω. Ναι. Μαυρομάτης, Κολοβέτσιος, Κουλιμπαλή. Ναι. Ινσούα, Κάτσε. Ινσούα, Κάτσε. Ναι. Κάτσε στα χάδι, δηλαδή θα έχει Ινσούα, Κάτσε. Όχι. Ο Ινσούα είναι αριστερό. Αυτό λέμε, back, φίλε, βοήθα μας λίγο. Αριστερό, ναι. Full back. Ναι. Όλη την πλευρά με έναν παίχτη θα τον παίξει. Αν πάει όπως πήγαινε ο Ολυμπιακό, μπορεί να το κάνει, ναι. Έτσι έπαιξε τον Ολυμπιακό. Ωραία. Εντάξει. Σου λέω με τον Απόλλωνα Σμύρνη, ήταν και ένα παιχνίδι στην έδρα, το έπαιξε πιο επιθετικά. Τώρα με τον Ολυμπιακό, που είναι ένα παράδειγμα, ας πούμε, και μπορείς να κάνεις μια σύγκριση με το παιχνίδι κόντρα στον Άρη, δηλαδή ένα ντέρμπι εκτός έδρας, βέβαια είναι άλλο ντέρμπι, κοινό άλλο ντέρμπι αυτό, πήγε με αυτή την προσέγγιση. Φύλαξε περισσότερο τα ανώτα του. Και θα παίξει ο Μακέδα κορυφή. Και θα παίξει ο Μακέδα πίσω κορυφή. Του. Ο Μπουζούκης. Μπουζούκι, Μακέδα, Χατζηγιοβάνης, που παίζει ο Χατζηγιοβάνης. Και το Χατζηγιοβάνη τον έχει βάλει με δύο φόρ μπροστά, τον έχει βάλει δίπλα στο Μακέντα. Το έχει κάνει και αυτό. Άλλες φορές το βάζει στις πλευρές. Ναι, ναι, εδώ τι θα παίξει τώρα. Ανάλογα με τι σχηματισμό θα επιλέξει να παίξει εκκλησία. Θα παίξει 4-4-2, θα πάει με Μακέντα. Δηλαδή αυτοί που με απειλούν είναι ο Χατζηγιοβάνη, ο Μπουζούκη και ο Μπουζούκη. Ο Μπουζούκη για δράτα πηγαίνει μια στιγμή, ο Μπουζούκη. Θα τον κάνει ο Μπάσα Μαντολίνο. Ο Μπουζούκη. Λοιπόν, Γιαννόπουλο Σέρβις μαζί μα. 23-17-51-9-33. Αν έχει φορτηγό και μείνει. 24 ώρες 24 ώρα το κινητό συνεργείο έρχεται και σε βάζει κυριολεκτικά μπρος. 751-933. Μαζί μας ο Mr. Gold, η κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη, 62-85-86. Καλείς και απολαμβάνεις την τρελή αυτή κυριολεκτικά πίτσα. Γιατί λέω τρελή, γιατί υπάρχει και η πίτσα με μερέντα και μπισκότο που μπορείτε να την απολαύσετε. Ανοίγουμε γραμμές, όχι τώρα, θα πάρω έναν θα πάρω, γιατί είναι 6,5 ρε φίλε, γι' αυτό και μετά τις ανοίξουμε τις γραμμές. Παρακαλώ στο φίλο. Ρε Κουλιμπαλή είναι δραματία στο Γενάρη θα μπει. Από το ταγάρι. Το ταγάρι. Δικιά μου παράληψη. Το ταγάρι ενημερώνει τον κόσμο κατά τα άλλα. Παράληψη. Καλά, τι παράληψη. Αυτό είναι λάθος. Δεν λέγεται παράληψη. Ρε φίλε, την 11η μα είναι Ολυμπιακό. Είναι τραυματία και θα μπει την επόμενη εβδομάδα. Όχι το Γενάρη, φίλε. Επειδή τώρα εσύ αδιάβασο, την άλλη εβδομάδα είναι πιθανό να μπει στι προπονήσει για να είναι έτοιμο για το παιχνίδι του Πανετολικού. Ένα. Τι μας νοιάζει, ρε φίλε, καλά σου λέει. Μας είπες παίζει ο Κουλιμπαλή ενώ δεν παίζει. Επειδή κοιτούσα την δεκάδα με τον Ολυμπιακό. Μα τονάτζει καλά με την εκπομπή. Πέρασε μας τώρα, σε παρακαλώ. Όχι, Χρήστατε, μην χαλάσει την εκπομπή, ρε Χρήστατε, σε παρακαλώ. Και λέει λάθος, ναι, πες τα φίλε, πες τα. Χρήστατε, μην χαλάσει την εκπομπή. Θα σε κόψω, θα σε κόψω. Καλά. Θα σε κόψω. Ούτε με βαλέ. Κόψε. Για κόψε. Να ψάχνεις μετά για δουλειά στο Ταμείο Ανεργίας να είσαι. Ποιος κάνει μετά στην Κυριακή? Εγώ. Εντάξει, έφερες διπλό, δεν μπορώ να πω τίποτα. Διπλάρα έφερες. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Ναι. Δεν μου λες. Έλα. Σαντούρι θα παίξει αυτό που παίξε με τον Ολυμπιακό, είπες. Με τον Ολυμπιακό παίξε πάρα πολύ καλά ο Παναθηναϊκός. Έπαιξε 7-1-1. Όχι, δεν έπαιξε. Έπαιξε 3-6-1 με τον Παναθηναϊκό. Έπαιξε 6-3 και έναν που έτρεχε εκεί μπροστά, μόνο σου. Ο Μακέντα. Αυτός που έχει κέντα. Ο Μακέντα. Κέντα θα έχει όμως. Κέντα. Κοίτα, αν επιβεβαιωθεί αυτό το οποίο λένε τα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ότι ο Δόνης θα έρθει να παίξει ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας, τότε θα δούμε 4-4-2 με Ρόμβο. Ο Δόνης θα έρθει να παίξει κλεφτοπόλεμο, Παπαδόπουλε. Ο Δόνης θα έρθει να παίξει. Και τα ρεπορτάζ θα λένε αυτά. Η λογική αυτό λέει. Τα ρεπορτάζ θα λένε αυτά για να πάμε να μπούμε εμείς χαλαρά στο παιχνίδι. Εγώ δεν ήμουν εδώ που σου έλεγα χθες ότι θα κάνω αυτό το πράγμα. Ο Δόνης θα παίξει ό,τι έπαιξε ο Μουρίνιο με την Ίντερ. 11 πίσω και ένα κρεμασμένο. Ο Δόνης θα παίξει αυτό το οποίο έπαιξε κατά πάσα πιθανότητα. Αυτό έπαιξε με τον Ολυμπιακό. Θα παίξει την Κυριακή και θα είναι όλο δικό του. Το σαντούρι του Δόνη. Και όπως είπα και σε εσένα και το ξαναλέω. Σε πιθανή τιμωρία της ΑΕΚ, τα δύο αυτά παιχνίδια είναι παιχνίδια προκριματικών Champions League. Ναι, το είπε.
σε πιθανή τιμωρία της ΑΕΚ. Μάλιστα. Όχι, μάλιστα. Με τι να σε πω. Να πούμε, ναι, κάτσε ρε Στέλιο. Ξεφόρτωσε εσύ... λίγο ρε Στέλιο. Εσύ έπρεπε να πεις, ναι αδερφέ μου, έχεις δίκιο. Κάτσε ρε Στέλιο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Όχι εσύ, εσύ δεν είσαι αδερφός μου ακόμα. Εντάξει. Ξάδερφος, συγγνώμη. Στα ξαδέρφια είσαι, περίμενε. Σε ξαδέρφια. Λέει όταν μου λέει... Παπαδόπουλε, θα κερδίσεις ένας Παναθηναϊκό. Ναι, Γιώργο. Ναι, Στέλιο. Πω, Γιώργο. Ο κολλητός είναι Γιώργος. Από το Μαζονάκι μπερδευτεί, από το Μαζονάκι. Όχι, όχι, ο κολλητός είναι Γιώργος. Έχω μπει ματιαγμένος στη δεύτερη ώρα. Έχω μπει ματιαγμένος στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μάλλον θα φταίει το ντύσιμο. Ο Μπουζός. Όχι, όχι, ο κολλητός του που του λέει ότι ο Κολυμπαλή παίζει ακόμα. Σωστό και αυτό. Ο οικονόμου, φίλε, ο οικονόμου μάλλον, ο οικονόμου. Είδαμε εδώ πέρα την νεότερη ενημέρωση. Και εκείνος ο Γιώργος χρωστάει κάτι. Ναι. Θα του δώσει τα χαιρετίσματά μου. Ο κολλητός του. Εντάξει. Τώρα που έρχεται ο κολλητός του. Δηλαδή, πολλούς κολλητούς έχουμε εδώ, παιδιά. Τώρα που έρχεται ο κολλητός του κολλητού του κολλητού μου. Θα έχει τριφύλι, ρε φίλε, στο στήθο. Δεν θέλουμε με τριφύλι εμείς. Τι να κάνουμε. Όχι. Εντάξει. Ναι, δεν μας αρέσει το τριφύλι. Από τότε δεν νομίζω να έχουμε κάποια κάβα. Κάβα. Βατσακά. Βατσακά. Άντε, κλείσε να πάμε σε break. Κλείσε. Άντε, bye. Πάμε στο break. Τι, και 35 φτάσαμε. Και επιστρέφουμε με το τελικό κομμάτι της εκπομπής. Επιστρέψαμε με το τελικό κομμάτι της εκπομπής. Για κανένα δεκάλεπτο θα πάμε ακόμα μαζί. Ανοιχτές οι γραμμές 2-31-0-287-38. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Ο Τάσος είμαι. Γεια σας. Ναι, ακούγομαι. Ναι, ναι. Λοιπόν. Ο Χρύσανθος είναι εκεί. Εδώ είναι. Εκεί είναι. Ναι, Χρύσανθε. Ναι. Την ημέρα που έπαιζε Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός ο Άρης, μέσα στο Πανιόνιο δεν παίζαμε εκεί την ημέρα. Α, δεν θυμάμαι τώρα. Πάντως το μάτς του Αστέρα το έβλεπα με τον Παναθηναϊκό, άρα όχι, δεν παίζαμε. Νομίζω έπαιζε Σάββατο ο Αστέρας. Λοιπόν, εγώ το θυμάμαι αυτό το μάτς. Σάββατο. Το Αστέρα Τρίπολης. Κοίταξε, αν παίζαμε με τον Πανιόνιο ή παίξαμε νωρίτερα. Ναι, πρέπει να παίξαμε μια μέρα νωρίτερα. Ή παίξαμε άλλη ώρα. Γιατί το είδα το μάτς, γι' αυτό σου λέω. Κατάλαβες. Ναι, γιατί αλλιώς δεν το βλέπα αν παίζαμε την ίδια ώρα. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι σε αυτό το μάτς, επειδή το είχα παίξει και στο στοίχημα, το είχα παίξει over και απορώ ακόμα και σήμερα πως χάθηκε αυτό. Εγώ άσο το είχα παίξει. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, είχε φλερτάρει για τα καλά ο Παναθηναϊκός με την πρώτη του ήττα και ναι, την ημέρα. Για 3-4-0 ήταν το μάτς. Α, μπράβο. Γιατί το center forward που ήταν και σε εμάς, πώς το λένε. Ο Μανιάς έκανε και το 1-0. Δηλαδή πάνω από τη γραμμή, εκεί τη θυμάμαι, εκεί τη φάση, δηλαδή ήταν απίστευτο. Και το θυμάμαι γιατί την επόμενη μέρα, σε ένα άρθρο είχα διαβάσει, ότι ο Παναθηναϊκός πήρε το αφισβητούμενο πέναλτι, ενώ ο Άρης με το... Δεν το πήρε. Γι' αυτό και πήγα να το πω με τον Πανιόνιο. Ναι. Με ένα καθαρό πέναλτι δεν το πήρες. Ναι, σωστά. Καταλαβες. Λοιπόν, εκείνο το πέναλτι πρόλαβε και το είδε ο διαιτητής. Δεν ξέρω πώς το είδε κιόλας. Εμείς το είδαμε τρεις φορές στο τέτοιο για να καταλάβουμε. Όχι, το έχει. Το σπροξηματάκι του το έχει ο Παναθηναϊκός γιατί σου λέει να τον βοηθήσουμε να εκτίσει την ποινή. Α, μπράβο. Λοιπόν, τώρα, εγώ είδα ότι τον έπαιξε πολύ καλά τον Παναθηναϊκό ο τωρινός προπονητής μας. Πιστεύω ότι θα δω κάτι ανάλογο. Μακάρι. Κάτι ανάλογο θέλω να δω. Και κάτι γι' αυτό το έχουμε πει πολλές φορές φίλε Χρύσανθε και Νικόλα. Ότι όταν κάνει μια στραβή ομάδα, οι περισσότεροι, να μην πω όλοι, οι περισσότεροι περιμένουν στη γωνία πότε θα γίνει αυτό για να μπορούν για να φορήσουν τους πάντες και τα πάντα. Είναι κλεμβριστικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή εγώ, αν και μπαίνω μέσα στα Facebook και σε όλα αυτά, όταν έχει κάνει τη στραβή η ομάδα, δεν μπαίνω καθόλου γιατί ξέρω τι θα διαβάσω, γιατί ξέρω... Εγώ τα κλείνω όλα. Πώς θα γίνει ρε παιδιά τώρα, δηλαδή μια στη φάπα, μια στο χειροκρότημα, δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν γίνεται. Ή πιστεύεις σε κάτι και το ακολουθείς μέχρι εκεί που δεν πάει, ή δεν πιστεύεις και το παρατάς. Απλά τα πράγματα. Τέλος πάντων, θα γεμίσει το γήπεδο την Κυριακή. Ναι, πιστεύω θα έχει πολύ κόσμο, γιατί... Και τα εισιτήρια καλά πάνε. Εντάξει, δεν θα έχει sold out, αλλά πάνε καλά τα εισιτήρια. Εντάξει, ο καιρός δεν βοηθάει και λίγο. Εντάξει, τι να κάνουμε. Άρης Παναθηναϊκός είναι. Άμα κάτσε να το δούμε στην τηλεόραση, άμα κρυώνουμε. Ευκαιρία τους είναι πάντως οι παίκτες. Ευκαιρία τους είναι, νομίζω ότι. Ναι, είναι μάτς, είναι μάτς πολύ κρίμα. Θα είναι πολύ κρίμα. Είναι η δεύτερη σου ευκαιρία μετά το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Καθορίζει στόχους με αυτά τα μάτς. Μπράβο, ναι.
Έχει κάνει δύο νίκες εκτός έδρας, αυτές, με αυτές τις ομάδες που παίζεις. Θα νομίζω ότι θα πάνε στράφη αυτές οι νίκες άμα δεν κερδίσεις τον Παναθηναϊκό. Έτσι, πέρα κερδίσεις. Έχω αυτή την εντύπωση. Έτσι είναι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Έχουμε άλλον. Είναι σημαντικό. Επόμενος. Όχι, έπεσε. Τούτ. Βέβαια, χορεύει αυτός από πάνω σου. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Έλα ρε. Έλα ρε. Έχετε επόμενο. Ναι, ωραία. Έχουμε. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι. Βέβαια, να έχεις και επόμενο και προηγούμενο. Σωστό. Και προηγούμενο. Τι έλεγαν οι Παναθηναϊκοί, ότι ο Άρης είναι... Ο Λεβαδιακός και Λαμία είμαστε, ναι. Κοιτάξτε να δεις, φίλε. Ιστορικά δεν γνωρίζουν τα παιδιά, να τους υπενθυμίσω δυο να με πραγματάκια. Νεοσί τα λέγανε, 20 άριδες, γι' αυτό. Δεν άκουσα. Νεοσίλεο τα λέγανε, 20 χρονών και έτσι 22 και τέτοια. Ναι, γιατί κάτι εφτάρες που έχουν από τον Άρη. Ναι. Λοιπόν, δεν θα φύγει ποτέ αυτό το ψυχολογικό τραύμα. Ποτέ. Έχουν δύο ή τρεις εφτάρες σε πρωτάθλημα και σε κύπελο. Ωραία. Εσένα σε βάλανε 7 γκολ γιατί έτσι κερδίζουν τον Άρη, όταν σου είχαν αφήσει 7 παίκτες μέσα στο γήπεδο και με τον τερματοφύλακα 8. Αν έβγαζε ακόμα έναν παίκτη θα είχε διακοπεί το παιχνίδι. Και σε μια άλλη φάση μέσα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, αυτό το ένα παιχνίδι είναι ανάμεσα στο ΟΑΚΑ κάτι τέτοια, και το άλλο παιχνίδι είναι μέσα στη Λεωφόρο λοιπόν Αλεξάνδρας, και σου αφήνει από το 25 λεπτό με 9 παίκτες. Ο Άρης είναι 4 ή 5 πόντους μπροστά στο πρωτάθλημα σε εκείνον τον αγώνα. Οι Παναθηναϊκοί να με τους άγουγα και έλεγαν ότι αν σήμερα τη βγάλουμε με 0-2 θα είμαστε λοιπόν ικανοποιημένοι. Και ο Άρης μένει από το 25 λεπτό με 9 παίκτες. Αν θυμάμαι καλά έβγαλε σε μία φάση τον Κόκορη και τον Αλμπάντη. Και τρως ας πούμε 4 γκολ. Έτσι κερδίζανε τον Άρη. Με προκαλέσανε τώρα. Εγώ παραδέχομαι ότι σε κάποιες χρονικές στιγμές είχαν πολύ καλές ομάδες. Ιδιαίτερα λοιπόν ο Παναθηναϊκός δεκαετία 60 μαζί με τον Άρη. Και πήρανε κάποια πρωταθλήματα. Ο Άρης πήρε μόνο ένα κύπελο. Και από δικά μας λάθη αλλά και από το ΠΟΚ το οποίο ζει και βασιλεύει. Που... Κάποτε είπε να με κάποιος ο Ανδριανόπουλος, αν θυμάμαι, εγώ δεν ψηφίζω να πέσει ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτή η ιστορία με αυτά Ολυμπιακό. Τα πράσινα πουλιά. Ο Ολυμπιακός τον είχε σώσει, βέβαια. Ο Ολυμπιακός, ναι. Αυτοί όταν είναι να με κάτι μεταξύ τους, τα βρίσκουνε. Εμείς ξέρουμε να με ποιο είναι να με το μαράζι του Άρη, χρόνια ολόκληρα να μην επαναλαμβάνουμε να με τα ίδια πράγματα. Ως προς τον αγώνα που έρχεται, εγώ αυτό που έχω δει από τον Παναθηναϊκό, θέλω λοιπόν από την ομάδα κλωτσιά και δύναμη, δύναμη και κλωτσιά μόνο για το αποτέλεσμα πλέον. Μέχρι και τη λήξη, μέχρι και το Μάιο είναι οπότε λοιπόν τελειώνει. Μόνο αποτέλεσμα. Άστο το ποδόσφαιρο. Αφού θέλουν έτσι, θα πάμε λοιπόν έτσι. Και μια ακόμα λοιπόν παρατήρηση. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν θέλει να αφήσει ο Άρης, ας πούμε, κενό χώρο στον Παναθηναϊκό. Με το σπρώξιμο της διαιτησίας και γιατί από τα άκρα επιτίθεται, ίσως να σε δημιουργήσει πρόβλημα. Πίεση από το πρώτο λεπτό. Και προσοχή σε αυτό να τον αριστερό τον μπακ, ο οποίος είναι τσαπατσούλης, ο Ινσούα, κάνει κοντρό και η μπάλα πάει στη Βραζιλία, άσχετα από αυτό είναι ένα δυνατός και ρίχνει και κλωτσιές. Λοιπόν, δεν έχω κανένα πρόβλημα για την ομάδα, αν η ομάδα ανταποκριθεί. Θα υπάρχει νικηφόρο λοιπόν αποτέλεσμα και για τα άλλα τρία παιχνίδια που έρχονται, γιατί μπορεί να κάνει 4 νίκες ο Άρης στη σειρά με Παναθηναϊκό, Ατρόμητο, Πανετολικό, Αμεξάνθη, και πρέπει λοιπόν να τα κάνει. Και θα μιλήσουμε λοιπόν αργότερα, εάν τα πράγματα λοιπόν εξελιχθούν έτσι, πού θα πάει ο Άρης και τι θα γίνει. Και λίγο έτσι, ας πω έτσι σαν παρατήρηση, λίγο πιο δίκαιη αντιμετώπιση ως προς το Διαμαντόπουλο. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Έχουμε άλλον, Δημήτρη. Ωραία. Αφού δεν έχουμε άλλον και έχουμε φτάσει και 53. Θα πούμε τους χορηγούς μας και θα πάρουμε την άκουσα. Αφού διαβάσω πρώτα το μήνυμα του φίλου 429, ο οποίος λέει «Κράζω τον Χρήστατο, λέει, στην Τρόικα, γιατί ουρλιάζει.
αλλά συνειδητοποιώ ότι εδώ μιλάει ήρεμα και μελίρητα. 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 Δηλαδή, πρόσεξε φίλε, είναι το ρήμα, το ουσιαστικό μέλι. Ναι, μελίρητα. Και μετά κάνει μια καθαρευουσιάνικη προσέγγιση του λόγου. Μάλλον δεν ακούει πολύ την εκπομπή. Λέει μελίρητα. Μάλλον δεν ακούει πολύ την εκπομπή. Μήπως να συνεργάζεται, λέει, με έναν Παπαδόπουλο και όχι με δύο. Δηλαδή μόνο με σένα. Ναι. Γιατί ποιος είναι ο άλλος? Ο Παπαδόπουλος, ο Παναγιώτης το πρωί. Α, ναι, όμως. Όχι, αυτός είναι Παπαδόπουλος, φίλε. Ναι. Ο Παπαδόπουλας με κάνει και φωνάζω. Ο Παπαδόπουλος με κάνει και φωνάζω εκτός αέρα. Αυτό πήγα να πω, ναι. Όχι στον αέρα. Σε άλλες στιγμές. Σε άλλες στιγμές της ημέρας και της νύχτας. Και της νύχτας. Με κάνει και ουρλιάζω. Με μηνύματα στα κεφαλαία όλα. Έτσι. Όλα κεφαλαία. Και πολλά αλφα. Πολλές βάφουν τα μαλλιά τους κόκκινα. Βλέπω εδώ πέρα. Δεν κακό. Δεν κακό. Ευχαριστούμε πολύ τον Mr. Gold που ήταν μαζί μας. Ναι, ναι. Delivery στο 62-85-86 από τη μία το μεσημέρι μέχρι και τη μία το βράδυ. Λοιπόν, το Γιαννόπουλο. Καλείτε στο 2-3-10-7-51-9-33, 24 ώρες, 24 ώρες έρχεται το κινητό συνεργείο και σας βάζει μπρος. Και φυσικά τα Alter Ego που ήταν και σήμερα δίπλα στην εκπομπή. Κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες, ό,τι θέλετε. Ημίπαλτο, εκπληκτικό. Εκπληκτικό και ό,τι άλλο χρειάζεται και να αντιθείτε γαμπρί και να βγείτε τώρα που, που κρυώνει κιόλα, να βγείτε πιπινάκια. Και από εδώ και μπρος. Τηλεφορονίκης. Λοιπόν, τραγούδι, θα βάλουμε από χειριστήριο. 25 Μαρτίου 12 σε ευχαριστώ τον πρώτο. Παρατέσσερα, έχουμε τραγούδι. Πασαλίδο 35 στην Καλαμαριά το δεύτερο και Παύλο Μελά 36 το τρίτο. Δεν θα βάλουμε τραγούδι. Ποιο τραγούδι θες να βάλουμε? Κανένα. Πες ένα τραγούδι. Ένα λοιπόν, βάλε το Γκιάμο, το θέλω να σε ξαναδώ το ελληνικό γιατί ακούμε το αράβικο. Αράβικο ή αραβικό. Γιατί εκτροχιάζουμε την κοπή πάλι. Φίλε, το αφιερώνουμε σε ποιον? Στα παιδιά του Παναθηναϊκού. Στο Σοκράτη Διούδη. Που έρχονται, με ξέρεις το Σοκράτη, είναι φίλος μου. Σε όλα τα υπόλοιπα παιδιά του Παναθηναϊκού που έρχονται την Κυριακή στο Κλεάνθης Βικελίδης. Και θα θέλουμε μετά από όσα θα βιώσουν να τα ξαναδούμε στο Κλεάνθης Βικελίδης. Γι' αυτό μεταδίδουμε και αφιερώνουμε το άσμα. Θα πάρω και χορηγό, φίλε. Τι? Άσματος. Χορηγό άσματο. Το άσμα της σημερινής εκπομπής. Η ενδεκάδα του Άρη είναι μια προσφορά του συγκεκριμένου άσματο. Τι πνίγηκες? Με αυτά που λες. Συνήθιζες με άλλα τραγούδια. Τι να σε κάνω. Έτσι να θα. Υπάρχει επίπεδο στην εκπομπή πλέον. Λοιπόν. Τον κράζω συνέχεια. Δεν είχε στικάκι στο Βέλγιο. Με τραγούδια. Μας έλειψε. Να μας βάλει να ακούσουμε λίγο. Ήσασταν όλοι σε, βανάκι. Σε δύο βανάκια. Α, σε δύο βανάκια. Μαζί ήμασταν εγώ. Να πήγαινε μπροστά δηλαδή. Μαζί ήμασταν. Να βάλει, ναι. Και να έβαζε. Το ξέρεις ότι στα τρία πέντε πέντε το έκανε. Είχε που καθόμαστε στο σαλέ. Είχε υπολογιστεί και πήγε βάζει δικά του. Ωραία τραγούδια όμως. Εντάξει. Αυτά θα κοπούν τώρα γιατί κατέβασα και τα τέτοια. Και στικάκι πλέον αγόρασα. 32 γίγα. Ξέρεις πόσα κάψουρο τράγουδα χωράει τα 32 γίγα. Για το X-Trail καλά είναι, για την εκπομπή δεν χρειάζεται. Ρίξε λίγο ένα X-Trail. Ρίξε. Ναι. Λοιπόν. Δώσε. Όλο το Σαββατοκύριακο θα ενημερώνεστε μέσα. Θα σου ρίξω τριμπάλο! Θα ενημερώνεστε μέσα από το Λαμπαουτάρες για τα τελευταία νέα της ομάδας. Φυσικά είναι. Ζωντανή ενημέρωση και μέσα από το Λαμπαουτάρες και από το Λίμπερο την Κυριακή. Αλήθεια λες. Για το ματς και τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα λίγο μετά τις 5. Ελπίζω ότι τραγούδι. Θα έχουμε να τι? Μιλήσουμε για μια ακόμα νίκη του ποδοσφαιρικού Άρη και το 3-3 της ομάδας του Σάβα Παντελίδη. Ακολουθεί ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούγκη. Δεν ήρθε ακόμα, άρα μπορούμε να βάλουμε τραγούδια μέχρι τότε. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ρίξτε το τραγούδι από κάτω να ακούγεται. Θα μ' αφήσει να κλείσω. Ναι. Ρε Χρυσάβε. Το Σαββατοκύριακο. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Πού θα πας το Σάββατο βράδυ? Δώσε μια επιλογή στον κόσμο. Από το Σάββατο βράδυ. Ναι. Κοίτα, δεν πολύ φαν το να βγαίνω Σάββατο βράδυ. Ναι, ναι. Είναι η αλήθεια. Τι, σήμερα το βράδυ. Δεν βγαίνω τις πολύ εμπορικές μέρες. Δεν πέσεις σε εμπορικές μέρες. Όχι. Μεγαλώσαμε και χρήσατε. Το όνομά μου το λες το βράδυ. Ο εφιάλτης από τις συντρόφους του Παπαδόπουλου είμαι. Γκλιν γκλιν, 2 η ώρα το βράδυ. Νίκο, ποια είναι αυτή? Ποιος είναι? Ο Χρύσανδος. Πάλι! Τι θέλει 2 η ώρα? Άκου, ωραίο άσμα. Ωραίο είναι, ωραίο είναι, καλό είναι. Όλη η ομάδα αυτό έλεγε στην Ολλανδία. Για να ρίξω τριμπάλο. Στο φάουλ του Ματίγια. Ρίξε τον Ποέμι, ρίξε Ποέμι. Άρη, μπράβο. Άρη, αυτό θα παίζει. Τώρα που φεύγω δυναμώστε τα ραδιόφωνα. Πιο δυνατά. Πιο δυνατά.
Άρη δικιά μου, ομάδα μεγάλη. Ρε δυναμώστε τα ραδιόφωνα ρε. Άρη μου είσαι αυτό να. Εσύ ταξιτζής στη Τσιμισκή, πιο δυνατά το ραδιόφωνο. Και πιο δυνατή. Εσένα λέω, ναι, εσένα. Άρη, Άρη, εσύ είσαι το καμάρι. Άρη, Άρη. Έλα στην Παπαναστασίου, στην πιάτσα εκεί στο πάρκο, πιο δυνατά. Ποιος έρθει αντίπαλος με σένα. Πρέπει πρώτα καλά να το σκεφτεί. Έλα στο Βαθύλακο σιγά σιγά. Χαρινά, εκτός από τα μπιφτέκια, δυνάμωσε και το ραδιόφωνο. Κυριακή, όλη Βικελίδης. Άρη δικιά μου, ομάδα μεγάλη. Έχει φιλάθλους που σε αγαπούν. Να έρθουν την Αριανή και να δουν καμάρι. Και να χάσουν. Πάλι ψηλά το κρατούν. Η πιο ευνοημένη παραδοσιακά ομάδα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εσύ είσαι το καμάρι. Να φύγει με κατεβασμένα τα. Όχι, μη σκέφτεσαι βρακιά, όχι. Τα κεφάλια και τα αυτιά. Αυτά. Ο κύριος Ματζιούκης είναι εδώ. Η ώρα για μπλε είναι έτοιμη. Να σας συντροφεύσει για την επόμενη ώρα εδώ στον Λίπερο 107,4. Εμείς θα τα σχολιάσουμε την Κυριακή από το Βικελίδης. Θα τα πούμε πρωί Δευτέρας με Τρόικα. Απόγευμα Δευτέρας με All About Harrison Air. Να είστε καλά, να περάσετε ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο μέλια, ζάχαρες και τρίμπαλο στον Παναθηναϊκό.